Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε... Έλα. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το Type-C των iPhones. Τι ισχύει για το Type-C, τι καινούριο έχει φέρει το Type-C και φυσικά πόσες είναι οι δυνατότητες πλέον με το Type-C. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδη τέτοια βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνά dimitjo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και όλα τα link θα τα βρει κάτω στην περιγραφή και φυσικά δεν ξεχνά να αφήσει το σχόλιο σου για οποιαδήποτε ερώτηση έχει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο το μείζον θέμα. Η Apple φέτος κυκλοφόρησε τα iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro και Pro Max. Συναντάμε λοιπόν φέτος μία αλλαγή η οποία ήταν να γίνει, έπρεπε να γίνει, ήταν μία αλλαγή την οποία ζητούσαμε και η Apple μας την έδωσε. Αυτό είναι το Type-C. Το Type-C καλώδιο λοιπόν ή αλλιώς Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, Thunderbolt γενικότερα όπως το λέει η Apple, δεν έχει καμία σημασία, είναι το απλό Type-C. Πριν όμως πούμε τις δυνατότητες που έχει, να ξεκαθαρίσουμε δύο βασικά πραγματάκια. Πρώτο και βασικό πραγματάκι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι αυτή η φήμη που υπάρχει γύρω το Type-C και τα τηλέφωνα που λένε ότι δεν μπορείς να φορτίσεις το Type-C με Android καλώδια και τα σχετικά. Η διαφορά βασική είναι μία και μόνο μία. Το Type-C καλώδιο που έχουμε εμείς στα iPhone μας είναι 6 pins. Είναι δηλαδή αυτό που δίνει η Apple στη συσκευασία. Το κινητό μας όμως υποστηρίζει μέχρι και 12 pins καλώδιο. Η Apple ισχυρίστηκε λοιπόν ότι καλό είναι να μην φορτίζουμε φορτιστές Android γιατί έχει σε διαφορετικά σημεία τα pins από αυτά που πρέπει να σαπορτάρει το τηλέφωνο. Αν εσύ όμως πάρεις pins, τηλέφωνο μάλλον με 12 pins καλώδιο, δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε ξεκαθαρίζουμε λίγο τη φήμη αυτή που λέει ότι δεν φορτίζουμε με Android καλώδια. Θα προσέξετε λίγο τα καλώδια, θα πάρετε να είναι καλής ποιότητας φυσικά και να έχουν τουλάχιστον την πιστοποίηση, τη βασική πιστοποίηση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικότερα. Έτσι, δεν φορτίζουμε δηλαδή με σάπια καλώδια. Αφόσον τώρα ξεχνάμε αυτόν τον παράγοντα της φήμης αυτής, πάμε λοιπόν παρακάτω για να δούμε τι ισχύει πλέον και τι μπορείς να κάνεις με το Type-C. Το Type-C λοιπόν σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Πάμε να δούμε όμως πρώτα τις ταχύτητες που σου δίνει. Η ταχύτητα φόρτισης λοιπόν που μπορεί να δώσει το Type-C δεν είναι ακριβής από την Apple, καθώς η Apple δεν δίνει ποτέ τις φορτίσεις ή αλλιώς τουλάχιστον τα νούμερα με τα οποία μπορεί να φορτίσει γρήγορα ή αργά το τηλέφωνο. Λίγο που το έχω παρατηρήσει, από το 20-30% το τηλέφωνο κάνει γύρω στα 40 λεπτά να φορτίσει πλήρως και γενικότερα λίγο στα βιντεάκια που έχω προσέξει, γενικότερα TikTok και YouTube που κάνουν κάποιες δοκιμές, το κινητό φορτίζει γύρω στο 40 λεπτό. Έτσι, γεμίζει τέρμα. Μπορεί να γεμίσει το 100%. Οπότε, αν πούμε ότι από το 0 έως το 100%, το κινητό θα χρειαστεί περίπου γύρω στη μια ώρα να φορτίσει, έτσι. Καθώς το τηλέφωνο από το 80% και πάνω αρχίζει μετά να κάνει μια πιο αργή φόρτιση, καθώς πρέπει να συνδέσει την μπαταρία. Δεύτερο πράγμα πολύ βασικό που έχει έρθει στο Type-C είναι η αντίστροφη φόρτιση ή αλλιώς reverse charging, που την είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Η αντίστροφη φόρτιση λοιπόν μπορεί το Type-C σου να φορτίσει άλλα τηλέφωνα, μπορεί να φορτίσει άλλα ακουστικά, μπορεί να φορτίσει το Apple Watch σου γενικότερα. Το ρεύμα όμως που μπορεί να δώσει το Type-C σαν αντίστροφη φόρτιση είναι μόνο 4,5 W. Οπότε μην νομίζεις ότι θα μπορέσεις να φορτίσεις πολυκατοικίες, θα μπορέσεις να φορτίσεις τα ακουστικά σου πάρα πολύ γρήγορα. Είναι κάτι πάρα πολύ συντηρητικό, θα λέγαμε, σε φόρτιση. Αν κάποιος φίλος μένει από μπαταρία στο κινητό του ή αν μένεις από τα ακουστικά σου από το κινητό σου, αν μένουν από μπαταρία τα ακουστικά σου, τότε σου δίνει τη δυνατότητα να φορτίσεις απλά κάποια συσκευή λίγο μέχρι να γυρίσεις στο σπίτι. Δηλαδή μην νομίζεις ότι θα κάνεις μια πλήρη φόρτιση. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το capacity του iPhone. Εγώ που το δοκίμασα με 20% μπαταρία πάλι φορτίζει, δεν σε αποτρέπει από τη φόρτιση και δεν αποφορτίζεται και τόσο γρήγορα το τηλέφωνο. Αλλά μην περιμένεις να χάνεις μια πλήρη φόρτιση ενός τηλεφώνου, καθώς το capacity της μπαταρίας σου είναι μόνο μέχρι κάτι mAh. Οπότε δεν υπάρχει λόγος τώρα να πιστέψεις ότι το κινητό σου μπορεί να κάνει μια πλήρη φόρτιση ενός άλλου. Προφανώς δεν γίνεται. Γιατί ουσιαστικά δίνει ρεύμα για να φορτίσει την άλλη συσκευή. Οπότε αποφορτίζεται για να φορτίσει κάτι άλλο. Δεν έχει δηλαδή μια έξτρα μπαταρία που ουσιαστικά αυτή δίνει το ρεύμα. Όλα καλά με λούκο. Μπράβο το αγόρι μου.
Τρίτο πραγματάκι βασικό, πολύ ωραίο που μπορείς να κάνεις με το Type-C είναι ότι μπορείς να βάλεις και να μεταφέρεις δεδομένα. Και όταν λέω μεταφέρεις δεδομένα, είσαι έξω, έρχεται ένας φίλος, θες να κάνεις μια εργασία, έρχεται ένας καθηγητής, έρχεται ένας από τη δουλειά σου ή οπουδήποτε και σου λέει: δεν του θέλω να σου δώσω το στικάκι, απλά πάρε τα αρχεία. Και εσύ εκείνη την ώρα δεν έχεις στικάκι, τι κάνεις. Πολύ βασικό. Έχεις μαζί σου ένα αντάπτορα από Type-C σε USB. Πάρα πολύ εύκολα και φθηνά μπορείς να βρεις οποιοδήποτε hub. Έχει και φθηνά που έχουν και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Παίρνεις λοιπόν αυτό το hub και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το στικάκι σου κατευθείαν στο iPhone σου. Κουμπώνεις το στικάκι από κάτω και σου βγάζει τους σκληρούς δίσκους στα files, στα αρχεία. Πηγαίνεις στα αρχεία λοιπόν και κάνεις copy-paste από το στικάκι οτιδήποτε αρχείο θέλεις άμεσα στη μνήμη του κινητού σου. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Επίσης, θες να μεταφέρεις από ένα στικάκι σε ένα άλλο. Παίρνεις ένα hub που έχει περισσότερες θύρες, 2 και 3 και 4 USB. Κουμπώνεις επάνω τα δύο στικάκια, σου βγάζει και τους δύο δίσκους μέσα στο κινητό σου, οπότε μπορείς πολύ εύκολα να μεταφέρεις από τον έναν δίσκο στον άλλον τα αρχεία σου εύκολα και γρήγορα. Ένα ακόμη βασικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι ότι μπορείς να συνδέσεις με έναν adapter Type-C σε HDMI το κινητό σου και να το κάνεις κονσολίτσα. Βάζοντας λοιπόν το κινητό σου στην τηλεόρασή σου, μπορείς να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι στη μεγάλη οθόνη. Να μην έχεις και στα μάτια σου, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το κάνεις και αυτό. Επίσης, ένα ακόμα που μπορείς να κάνεις με το USB Type-C είναι να συνδέσεις πληκτρολόγιο και ποντίκι. Πολλοί με ρωτήσατε στο TikTok κυρίως, αν μπορείς να συνδέσεις πληκτρολόγιο και ποντίκι στο iPhone σου. Φυσικά και μπορείς πλέον, κουμπώνοντας ένα Type-C και βγάζοντας μία ή δύο θύρες USB, μπορείς να συνδέσεις και ασύρματο και ενσύρματο καλώδιο και ποντίκι και πάρα πολύ εύκολα να κάνεις το κινητό σου έναν μικρό υπολογιστή. Και συνδέοντας με το HDMI στη μεγάλη οθόνη, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσεις. Ένα βασικό πράγμα όμως που μπορείς επίσης, που σου δίνει δυνατότητα να κάνεις, βασικά που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι με το που συνδέσεις κανονικό πληκτρολόγιο, το iPhone το αναγνωρίζει και δεν σου βγάζει το πληκτρολόγιο οθόνης. Οπότε σου δίνει μόνο τη δυνατότητα να γράφεις στο κανονικό σου πληκτρολόγιο, οπότε χρησιμοποιεί όλο το εύρος της οθόνης. Οπότε μπορείς να μπεις USB, να μπεις YouTube, να μπεις όπου θέλεις, να γράφεις από το κανονικό πληκτρολόγιο, να γράψεις κειμένο email ή ό,τι θέλεις. Οπότε μπορείς πλέον, όπως μπορείς να κάνεις στο iPad, έτσι πλέον και στο iPhone με το Type-C να συνδέσεις πληκτρολόγιο ποντίκι κανονικότατα. Και σου βγάζεις και κανονικά τον κέρσορα εύκολα. Απλά για να σου βγάλει τον κέρσορα πρέπει να πας ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις να πας και να ενεργοποιήσεις το Assistive Touch για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί κανονικά το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, να σου βγάλει δηλαδή τον κέρσορα. Τώρα, ένα ακόμη πραγματάκι που μπορείς να κάνεις φυσικά είναι ότι μπορείς να συνδέσεις, όπως είπα πριν, μπορείς να συνδέσεις Type-C σε HDMI με την τηλεόρασή σου, να βάλεις το controller του PS5 ή του Xbox σου και να παίξεις ένα παιχνίδι που έχεις στο κινητό σου στην τηλεόρασή σου με πληκτρολόγιο. Οπότε, κονσολίτσα, easy, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Type-C USB σου κανονικά. Ένα ακόμη πραγματάκι φυσικά που μας έχει πει η Apple βέβαια και το έκανε και λίγο χαμό αυτό στο Apple Event που έγινε, είναι ότι μπορείς να γράψεις κατευθείαν σε σκληρό δίσκο. Η Apple πλέον έχει τη δυνατότητα, μάλλον το iPhone πλέον έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να γράψει 4K 60fps ProRes Log Video. Θα μου πεις τώρα τι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι μια ποιότητα βίντεο η οποία είναι high-end. Για κάποιον δηλαδή που θέλει να χρησιμοποιήσει το κινητό του για κάτι πιο επαγγελματικό, μπορεί πλέον και του δίνει τη δυνατότητα. Απλά αν βάλεις 4K 60fps, σου βγάζει ειδοποίηση ότι δεν μπορεί το κινητό σου λόγω του όγκου αρχείων να γράψει κατευθείαν στην εσωτερική μνήμη. Οπότε σου δίνει τη δυνατότητα με το Type-C να βάλεις ένα σκληρό δίσκο, μια κάρτα SD, ένα στικάκι μεγάλης χωρητικότητας για να μπορέσει να γράψεις κατευθείαν σε εξωτερικό δίσκο. Πάρα πολύ εύκολα πλέον μπορείς να γράψεις και έτσι βίντεο. Αυτές λοιπόν είναι σχεδόν όλες οι δυνατότητες που μπορείς να κάνεις με το Type-C. Είναι όλες οι δυνατότητες τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου πλέον πάρα πολύ εύκολα και το Type-C σου λύνει πάρα πολλά πράγματα. Μη μου λέτε λοιπόν οι περισσότεροι ότι να το 14 είναι ίδιο με το 15, να μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα, θα μείνω στο iPhone 12. Όχι. Πλέον σου δίνεται τη δυνατότητα να κάνεις πολύ 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 περισσότερα πράγματα. Φυσικά έχει και άλλες δυνατότητες τις οποίες έχουμε αναλύσει στα επόμενα βίντεο, που θα δούμε μάλλον στα επόμενα βίντεο και έχουμε αναλύσει και στα προηγούμενα βίντεο και σιγά σιγά θα ξεδιαλύνουμε όλο αυτό το πράγμα. Το Type-C ήταν κάτι πραγματικά που έπρεπε να γίνει στα iPhone και κάτι το οποίο δίνει πολλά πράγματα έξτρα για μας φυσικά. Τώρα, θέλω πραγματικά να μου πείτε κάτι στα σχόλια. Αν σας φάνηκε ενδιαφέρον το βίντεο, φυσικά αν ήξερες όλα αυτά που μπορείς να κάνεις με το Type-C, αν έχεις δικές σου εμπειρίες και το πιο βασικό να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση κάτω στα σχόλια και να μου πεις φυσικά αν σου φάνηκε ενδιαφέρον. Δεν ξεχνάς επίσης dimitjet.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Πάμε Λούκο, αυτό ήταν, ελπίζω να μην έκοψε το βίντεο.